Το ξέρω ότι το έχω ξαναπεί, αλλά μπορεί και πάλι όποιος θέλει να κρατηθεί από κάπου, επειδή θα ξεκινήσω και αυτό το βίντεο με μερικές πολύ συγκεκριμένες διευκρινήσεις. Η πρώτη και ίσως πιο σημαντική από αυτές είναι ότι, όπως έχω πει και άλλες φορές, η OPPO είναι μια εταιρεία η οποία δίνει έμφαση και στην εξωτερική εμφάνιση και την κατασκευή σε όλα τα τηλέφωνά της, ακόμα και αν κάποιες φορές για τα χρήματα που κοστίζει το κάθε ένα από αυτά, σε ό,τι αφορά το τεχνικό κομμάτι και κυρίως τις επιδόσεις, πιθανόν υπάρχουν προτάσεις του ανταγωνισμού που στην ίδια κατηγορία τιμής είναι θεωρητικά και πρακτικά στο λίγο καλύτερα, χωρίς όμως και πάλι να είναι το ίδιο ενδιαφέροντα για όποιον δίνει έμφαση και καλά κάνει ανάλογα με τις απαιτήσεις που έχει στην εξωτερική εμφάνιση και την κατασκευή αυτή. Αυτό βέβαια δεν είναι κάποιο είδους δικαιολογία για το Reno 12 Pro, το τηλέφωνο που αποτελεί το αντικείμενο του συγκεκριμένου βίντεο, που είναι το αναλυτικό του review, είναι απλά μια διευκρίνηση για όσους θέλουν και εν μέρει με το δίκαιο τους να σχολιάσουν ότι στα χρήματα που έρχεται επίσημα στη χώρα μας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις, το τονίζω και πάλι, μπορεί να βρει κανείς κάποιες προτάσεις που είναι θεωρητικά λίγο καλύτερες. Αυτή ήταν η πρώτη διευκρίνηση και θα προσπαθήσω τουλάχιστον να κάνω μόνο άλλη μία σε ό,τι αφορά την έμφαση που δίνει και η OPPO με τη σειρά της στην τεχνητή νοημοσύνη γενικά και αφηρημένα, χωρίς αυτό να είναι κατηγορία συγκεκριμένα για την OPPO, επιλέγω για ακόμα μία φορά στο συγκεκριμένο βίντεο να μην δώσω καθόλου έμφαση σε αυτό το κομμάτι, αφού συνεχίζω να θεωρώ ότι ένα τηλέφωνο και οποιοδήποτε προϊόν τεχνολογίας πρέπει να κρίνεται για το τι συνολικά προσφέρει και όχι μόνο για ένα χαρακτηριστικό το οποίο ανάλογα με την εποχή είναι πιο ελκυστικό εμπορικά και πολλές εταιρείες δίνουν έμφαση ακριβώς σε αυτό. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, το οποίο έκανα απόλυτα ξεκάθαρο ήδη ότι είναι πλέον το αναλυτικό review για το Reno 12 Pro. Αυτό που μέχρι τώρα δεν έκανα ακριβώς ξεκάθαρο είναι ότι το τηλέφωνο ανήκει στο ανώακρο της μεσαίας κατηγορίας τιμής, τουλάχιστον αρχικά και επίσημα στη χώρα μας. Η τιμή του θα είναι στα 599 ευρώ, βέβαια για μια έκδοση με 512 GB αποθηκευτικού χώρου και 12 GB μνήμης RAM, που είναι σίγουρα περισσότερο από το συνηθισμένο και πάλι για κάποιες πολύ συγκεκριμένες εταιρείες. Για τα χρήματα που κοστίζει λοιπόν, το Reno 12 Pro έρχεται με δύο πράγματα. Πολύ καλές κάμερες για την κατηγορία αυτή, με μια επίσης εντυπωσιακή οθόνη, όχι μόνο εμφανισιακά και τεχνικά αλλά και στην πράξη, και έχει και μια κατασκευή και τουλάχιστον υποκειμενικά και ένα σχεδιασμό που, εκτός του ότι θεωρώ ότι ταιριάζουν σε αυτή την κατηγορία τιμής, το κάνουν να ξεχωρίζει από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη συσκευή με έναν τρόπο που το κάνει αρκετά πιο πολυτελές, που επίσης, όπως ανέφερα νωρίτερα, είναι πολλές φορές ο στόχος της OPPO σε πολλά τηλέφωνα της. Αν λοιπόν κρατήσει κανείς απλά το Reno 12 Pro στα χέρια του, σίγουρα θα εκτιμήσει και το ότι είναι πιο λεπτό από το συνηθισμένο και μάλιστα χωρίς να έχει μια μικρότερη μπαταρία στο εσωτερικό του, και ότι το πίσω μέρος που είναι κατασκευασμένο από γυαλί δίνει μια σαφώς πιο πολυτελή αίσθηση, και προφανώς το ότι και το πλαίσιο στο πλαίνο του μέρους είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, ένα σύνολο από υλικά κατασκευής που τουλάχιστον μέχρι πριν λίγο καιρό δεν θεωρούνταν δεδομένα ακόμα και σε αυτή την κατηγορία τιμής. Και αφού προσπέρασα αρκετά σύντομα τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα το σχεδιαστικό και κατασκευαστικό κομμάτι, πάμε να συζητήσουμε για την οθόνη του Reno 12 Pro, που τουλάχιστον προσωπικά για μένα είναι ένα από τα πιο δυνατά του χαρακτηριστικά. Είναι προφανώς ένα OLED panel, το οποίο, όπως είδαμε και στο πρώτο βίντεο, είναι ελάχιστα κυρτό στην αριστερή και δεξιά πλευρά του, αλλά είναι κυρτό με ακριβώς την ίδια πολύ μικρή καμπύλη και στο πάνω και κάτω μέρος, κάτι που όταν κρατάει κανείς το τηλέφωνο στα χέρια του και μπορεί οπτικά να το αντιληφθεί, αλλά δίνει και ένα πιο πολυτελή χαρακτήρα, και αυτό με τη σειρά του, στο τηλέφωνο συνολικά. Το τεχνικό κομμάτι της οθόνης αυτής το είδαμε αναλυτικά στο πρώτο βίντεο. Εδώ θα θυμίσω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορώ ότι είναι ένα OLED panel στις 6,7 ίντσες και με ανάλυση 2412x1080 pixel. Είναι λοιπόν ένα Full HD Plus panel για ακόμα μία φορά και έρχεται με ρυθμό ανανέωσης στα 120 Hz. Εδώ η εταιρεία πιθανόν με το δίκιο της τονίζει ότι η οθόνη μπορεί να αλλάζει ανάμεσα σε 60, 90 και 120 Hz, και συνεχίζω να εκτιμώ πραγματικά το ότι η OPPO είναι μία από τις εταιρείες που, αν θέλει κάποιος να κλειδώσει την οθόνη στα 120 Hz, εμφανίζει και μία λίστα στην οποία μπορούμε να δούμε ποιες εφαρμογές για οποιονδήποτε λόγο δεν λειτουργούν σε υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης και να το αλλάξουμε αυτό χειροκίνητα. Βέβαια, εδώ το τηλέφωνο έχει, θα το πω για ακόμα μία φορά, δύο πραγματικά πολύ καλά σε ένταση και ποιότητα ήχου ηχεία, τα οποία μάλιστα σε μια συσκευή που είναι κατασκευασμένη στο σύνολό της από αρκετά πιο ποιοτικά υλικά, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, επιτρέπουν στα ηχεία αυτά να έχουν και πολύ καλά επίπεδα έντασης, χωρίς το τηλέφωνο, όταν το κρατάμε στα χέρια μας, να συντονίζεται με κάποιον ενοχλητικό τρόπο. Και παρότι μάλλον υποχρεωτικά θα συζητήσουμε και για το φωτισμό της οθόνης αυτής, να αναφέρω για ακόμα μία φορά ότι εγώ
μπορώ να καταλάβω γιατί εμπορικά πολλές εταιρείες δίνουν έμφαση σε αυτό το κομμάτι και να φέρουν νούμερα τα οποία καμία οθόνη δεν μπορεί να πετύχει σε ολόκληρη την επιφάνειά της. Εδώ, για κάποιο λόγο, η OPPO έτσι κι αλλιώς δηλώνει τα 1200 nits φωτεινότητας σαν το μέγιστο που μπορεί να πετύχει η οθόνη σε ολόκληρη την επιφάνεια αυτή. Και πρακτικά, αυτό που έχει και εδώ σημασία είναι το πώς το τηλέφωνο και σε εξωτερικό χώρο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε χωρίς ποτέ να δυσκολευόμαστε να δούμε την οθόνη του. Και παρότι επίτηδες αυτή τη φορά δεν ξεκίνησα το βίντεο με τις κάμερες που έχει το Reno 12 Pro, πάμε τώρα να κάνουμε μια μάλλον και εδώ ενοχλητικά μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς είναι οι κάμερες αυτές. Για τη βασική κάμερα του τηλεφώνου, η OPPO έχει επιλέξει τον LYT600 αισθητήρα της Sony, ο οποίος ναι, ανήκει σε μια νέα γενιά αισθητήρων από την εταιρεία, που θεωρητικά και πρακτικά έχουν καλύτερη απόδοση σε χαμηλότερο επίπεδο φωτισμού, αυτό όμως πάντα είναι σε συνδυασμό με το φυσικό μέγεθος που έχει ο αισθητήρας. Και παρότι η θεωρία πιθανότατα για ακόμα μία φορά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, οι φωτογραφίες που τελικά μπορεί να βγάλει το τηλέφωνο σε όλες τις συνθήκες φωτισμού είναι ότι καλύτερο μπορεί να περιμένει κανείς σε αυτή την κατηγορία τιμής και συνεχίζω πραγματικά να εκτιμώ τουλάχιστον προσωπικά το ότι η OPPO θεωρεί και αυτή σωστά με τη σειρά της ότι οι φωτογραφίες από οποιοδήποτε τηλέφωνο και όχι μόνο πρέπει να έχουν ένα λίγο ξεχωριστό χαρακτήρα, το πετυχαίνει και αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τελικά οι φωτογραφίες είναι όμορφες, ευχάριστες με ζωντανά και έντονα χρώματα χωρίς όμως ποτέ να ξεφεύγουν και να μην είναι ρεαλιστικές. Το Reno 12 Pro τώρα είναι και ένα από τα πολύ λίγα τηλέφωνα σε αυτή την κατηγορία τιμής που έχουν μια κάμερα με τηλεφακό που μπορεί να φέρει πιο κοντά αυτό που θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Κάτι που σημαίνει ότι στην πράξη η κάμερα αυτή είναι χρήσιμη όταν απλά θέλω να φωτογραφίζω κάτι από λίγο πιο κοντά. Το τηλέφωνο προσφέρει και ψηφιακό zoom, το οποίο είναι τουλάχιστον ικανοποιητικό για μια συσκευή πάντα στα χρήματα αυτά. Σε ό,τι αφορά τις κανονικές φωτογραφίες, η κάμερα με το 2x zoom, αν υπάρχει και εδώ κάτι που συνεχίζω να εκτιμώ όπως και σε πολλά άλλα τηλέφωνα, είναι ότι δεν ενδιαφέρουν χρωματικά και σε επίπεδα φωτισμού από αυτές τις βασικές κάμερες, κάτι που δεν μας κάνει να νιώθουμε ότι βγάζουμε φωτογραφίες με μια συνολικά κατώτερη κάμερα. Η συζήτηση τώρα για την τρίτη Ultra Wide κάμερα του Reno 12 Pro θα είναι λίγο διαφορετική από το συνηθισμένο. Παρότι συνεχίζω να θεωρώ ότι η ανάλυση των 8 MP είναι κάτι που δεν ταιριάζει σε ένα τηλέφωνο σε αυτή την κατηγορία τιμής, οι φωτογραφίες που τελικά βγάζει το Reno 12 Pro με την κάμερα αυτή είναι σίγουρα διαφορετικές από ό,τι εγώ τουλάχιστον περίμενα. Πιθανότατα επειδή αναγνωρίζει την αδυναμία του συγκεκριμένου αισθητήρα, η εταιρεία έχει φροντίσει ώστε η οξύτητα και όχι μόνο σε κάθε μία φωτογραφία να είναι σημαντικά διαφορετική από αυτή της βασικής κάμερας και της κάμερας με τον τηλεφακό. Και παρότι το αποτέλεσμα είναι όντως πραγματικά πολύ διαφορετικό, σε πολλές περιπτώσεις καταφέρνει να σώσει, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, τη φωτογραφία από το να είναι κακή με οποιονδήποτε τρόπο. Τώρα η συζήτηση για το τεχνικό κομμάτι θα είναι και πάλι λίγο περίεργη και ίσως είναι ένας από τους τομείς που, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, το Reno 12 Pro θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερο, πιθανότατα βέβαια προκειμένου να διατηρηθεί το κόστος σε αυτά τα επίπεδα, θυσιάζοντας κάτι από τα υπόλοιπα που προσφέρει. Ο Dimensity 700 Energy επεξεργαστής της MediaTek στο εσωτερικό του είναι αποτέλεσμα της δυνατότητας που δίνει η MediaTek σε οποιαδήποτε εταιρεία να προσαρμόσει στο λίγο τα χαρακτηριστικά σε κάποιες γενιές επεξεργαστών της. Εδώ η OPPO δίνει έμφαση στην πολύ καλή απόδοση της μπαταρίας που θέλει να πετύχει και το καταφέρνει αυτό με αρκετά καλό τρόπο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Η συνολική απόδοση τώρα του Dimensity 7300 Energy, αν κάποιος αφήσει στην άκρη τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, με τις οποίες θυμίζω ότι έτσι κι αλλιώς δεν θα ασχοληθώ καθόλου στο συγκεκριμένο βίντεο, είναι μάλλον αυτή που περιμένει κανείς από έναν επεξεργαστή της MediaTek και όχι μόνο σε αυτή την κατηγορία. Αν λοιπόν κάποιος θέλει απλά να τη μετρήσει μέσω των συνηθισμένων benchmark που τονίζω πολύ καλά κάνουν και υπάρχουν και πολύ καλά κάνουν και τα χρησιμοποιούν όσοι θέλουν, μεταξύ των οποίων προφανώς είμαι και εγώ, θα δει ότι τα νούμερα που δίνει σαν αποτέλεσμα το Reno 12 Pro δεν είναι τα καλύτερα που μπορεί να πετύχει κανείς στα χρήματα αυτά και πάλι. Η καθημερινή βέβαια εμπειρία χρήσης είναι κάτι πολύ διαφορετικό, αφού ρεαλιστικά ακόμα και σε αυτή την κατηγορία τα τελευταία χρόνια πολλά τηλέφωνα είναι πιο ισχυρά από ό,τι χρειάζεται κανείς στην καθημερινότητά του. Βέβαια, όταν κάποιος δώσει 600 ευρώ για να αγοράσει ένα τηλέφωνο, όσο και αν εκτιμά όλα τα υπόλοιπα που προσφέρει το Reno 12 Pro, πιθανόν να θέλει να παίξει και κάποια σχετικά απαιτητικά παιχνίδια με αυτό. Σε αυτό το τομέα, ο Dimensity 7300 Energy έχει μια απόδοση η οποία είναι τουλάχιστον ικανοποιητική, ακόμα και σε σχετικά απαιτητικά παιχνίδια, έστω και αν θα μπορούσε και πάλι να είναι λίγο καλύτερη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μπορούμε να παίξουμε και παιχνίδια με το τηλέφωνο χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα και το βασικότερο, χωρίς κατανάλωση ενέργειας να είναι απαράδεκτα υψηλή και χωρίς ένα τηλέφωνο που έτσι κι αλλιώς είναι αρκετά λεπτό να ζεσταίνεται ενοχλητικά σε σημείο που να κάνει την εμπειρία όχι απαραίτητα όσο καλή θα έπρεπε.
και πάμε να κλείσουμε το βίντεο και με τη συζήτηση για την μπαταρία, η οποία για ακόμα μία φορά θα πω ότι προσωπικά μου κάνει εντύπωση το πόσο η χωρητικότητα της παραμένει στις 5.000 mAh σε ένα τηλέφωνο που είναι σημαντικά πιο λεπτό από το συνηθισμένο. Η απόδοση της μπαταρίας τώρα είναι και πάλι ό,τι περιμένει κανείς από ένα τηλέφωνο με αυτά τα χαρακτηριστικά και με δεδομένο ότι σε αυτόν τον τομέα παραδοσιακά τα τηλέφωνα της Oppo είναι αρκετά ικανά να διαχειρίζονται όσο το δυνατόν καλύτερα τις εφαρμογές που έχουμε εγκατεστημένες, ώστε αυτές να μην καταναλώνουν άσκοπα ενέργεια όταν δεν τις χρησιμοποιούμε. Όταν κάποιος λοιπόν χρησιμοποιεί το Reno 12 Pro για να βγάλει φωτογραφίες, να δει βίντεο, να κάνει οτιδήποτε θέλει στην καθημερινότητά του, η μπαταρία αυτή στο τέλος της ημέρας θα έχει συνήθως τουλάχιστον ένα 40 με 45% ακόμα διαθέσιμο, κάτι που σημαίνει ότι ανάλογα με τη χρήση και πάλι μπορεί να βγάλει και μια δεύτερη ημέρα. Και για να συζητήσουμε τώρα και τη φόρτιση, εδώ πιθανόν κάποιοι θα ενοχληθούν, αλλά για μία ακόμα φορά δεν με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα αυτό. Ναι, και το Reno 12 Pro έρχεται χωρίς φορτιστή στη συσκευασία του. Ναι, πρέπει κάποιος να το αναγοράσει ξεχωριστά, όχι όμως αυτό δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τηλέφωνα της Samsung και πολλών άλλων εταιριών. Το να χρειαστεί κανείς να δώσει επιπλέον χρήματα για ένα φορτιστή που θα φορτίζει το τηλέφωνο του με 80 W, όπως συγκεκριμένα το Reno 12 Pro, διαφέρει σημαντικά από το να πληρώνεις επιπλέον χρήματα και να φορτίζεις ένα τηλέφωνο με 25 W και να χρειάζεται να περιμένεις πολύ περισσότερο από μία ώρα για να γεμίσει την μπαταρία του. Και πάμε να κλείσουμε το βίντεο και να είμαι όσο το δυνατόν πιο ξεκαθαρός. Αν κάποιος ψάχνει τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις, πιθανότατα στα χρήματα αυτά το Reno 12 Pro δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Αν κάποιος ψάχνει ένα τηλέφωνο που είναι όμως πραγματικά όμορφο, πολυτελές, επειδή για αυτόν είναι πιο σημαντικό και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό ανάλογα με τις απαιτήσεις που έχει ο καθένας, το Reno 12 Pro είναι πιθανόν η καλύτερη επιλογή που είναι αυτή τη στιγμή επίσημα διαθέσιμη στη χώρα μας. Χωρίς να σημαίνει ότι οι επιδόσεις που προσφέρει είναι κακές με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να σημαίνει φυσικά ότι οι κάμερες δεν είναι πραγματικά πολύ καλές για την κατηγορία αυτή και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και η οθόνη και η μπαταρία του δεν προσφέρουν αυτά που πρέπει για τα χρήματα που κοστίζει. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε έτσι καλώς όπως πάντα πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!